Η ελληνική αστυνομία εν ώψη του εορτασμού του 15 Αυγούστου του 2022 έχει εκπονήσει ειδικό σχεδιασμό και λαμβάνει αυξημένα μέτρα οδικής ασφάλειας και τροχονομικής αστυνόμευσης για την ασφαλή μετακίνηση των πολιτών και την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων σε όλο το οδικό δίκτυο της χώρας. Ο σχεδιασμός των μέτρων πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο ειδικότερων εντολών του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας για πλήρη και συνεχή δραστηριοποίηση, συντονισμό και υποπτία όλων των υπηρεσιών τροχέας, προκειμένου να εξασφαλιστούν οι συνθήκες ομαλής και ασφαλούς οδικής κυκλοφορίας στο σύνολο του οδικού δικτύου της χώρας. Ειδικότερα τα μέτρα περιλαμβάνουν αστυνόμευση του οδικού δικτύου κατά τομείς βάσει των ιδιότητων κυκλοφοριακών συνθήκων κάθε περιοχής, αυξημένη αστυνομική παρουσία και στοχευμένη αστυνόμευση στα σημεία του οδικού δικτύου όπου παρατηρείται συχνότητα πρόκληση τροχαίων ατυχημάτων, εντατικά μέτρα τροχαίας αστυνόμευσης στις εισόδους-εξόδους των μεγάλων αστικών κέντρων όπου παρατηρείται αυξημένη ροή διέλευσης, ειδικές δράσεις και αυξημένα μέτρα τροχαίας εντός των πόλεων, αυξημένα μέτρα τροχέας σε χώρους όπου παρατηρείται μαζική συγκέντρωση επιβατών, αεροδρόμια, λιμάνια, σταθμοί κλπ. Συγκρότηση συνεργείων γενικών και ειδικών τροχονομικών ελέγχων, εστιάζοντας την προσοχή στη βεβαίωση επικίνδυνων παραβάσεων καθώς και παρεμβάσεων που βάσει στατιστικών στοιχείων ευθύνονται για την πρόκληση σοβαρών τροχαίων ατυχημάτων, υπερβολική ταχύτητα, οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ, αντικανονικό προσπέρασμα, χρήση κινητών τηλεφώνων κατά την οδήγηση, μη χρήση προστατευτικού κράνους κλπ. Έγκυρη εξασφάλιση συνεργασίας και συντονισμού με όλους τους συναρμόδιους φορείς, υπηρεσίες όπου αυτό απαιτείται. Ενημέρωση των πολιτών μέσω των αρμόδιων υπηρεσιών επικοινωνίας του σώματος σε κάθε περίπτωση που καθιστάται αναγκαία η έβρεση πληροφόρησης του κοινού για την ύπαρξη τυχών, κυκλοφοριακών και άλλων προβλημάτων. Επιπλέον, καθ' όλη τη διάρκεια εφαρμογής των μέτρων, θα βρίσκονται σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα τόσο το προσωπικό όσο και τα μέσα της ελληνικής αστυνομίας, κυρίως των υπηρεσιών τροχέας. Συγκεκριμένα θα διαθέτουν περιπολικά, μοτοσυκλέτες και συμβατικά οχήματα με τον ανάλογο προσωπικό και εξοπλισμό για την αποτελεσματική αστυνόμευση του οδικού δικτύου της χώρας. Κατά την εορταστική περίοδο θα ισχύουν οι απαγορεύσεις κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους άνω των 3,5 τόνων, όπως αναφέρονται στη σχετική κοινή υπουργική απόφαση. Στο πλαίσιο αυτό, συνιστά στους πολίτες πριν ταξιδέψουν να κάνουν τεχνικό έλεγχο στο όχημά τους και να ενημερώνονται για την κατάσταση του οδικού δικτύου και τις καιρικές συνθήκες. Να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την οδήγηση και να τηρούν τους κανόνες του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Να σέβονται τις οδικές σημάνσεις και να συμμορφώνονται στις υποδείξεις των τροχονόμων. Να μην χρησιμοποιούν κατά την οδήγηση κινητά τηλέφωνα ή άλλες συσκευές που αποσπούν την προσοχή τους. Να μην καταναλώνουν ενοπνευματώδη ποτά εφόσον πρόκειται να οδηγήσουν. Να προστατεύουν τα παιδιά που επιβαίνουν στο όχημα, κάνοντας χρήση των παιδικών καθισμάτων. Να φορούν απαραίτητα τις ζώνες ασφαλείας, όπως και τα κράνες στις μοτοσυκλέτες. Να μην υπερεκτιμούν τις οδηγικές τους ικανότητες και τις τεχνικές δυνατότητες των οχημάτων τους. Να σέβονται και να προστατεύουν τους συνεπιβάτες και τους συνανθρώπους τους που χρησιμοποιούν το οδικό δίκτυο, οδηγώντας το όχημά τους με υπευθυνότητα και περίσκεψη.